βλέπετε και οι φόνοι, οι οποίοι γίνονται δεξιά και αριστερά. Αυτοί μέσα τους έχουν πλέον όχι τον Θεό, αλλά τον διάβολο. Και συνεχίζουν. Πρέπει, λέγει, η εξάλληψη του καρκινώματος, λέγει, να εξαφανιστεί από την γη. Στην νέα εποχή επικρατεί ο ειδωλισμός. Κανείς περιορισμός στην ακολασία. Αμαρτία πλήρης, λέγει, να την πίνεις, λέγει, όσο το δυνατόν μπορείς πιο πολύ. Την αμαρτία, την ακολασία μάλιστα, όχι την αμαρτία απλώς, την ακολασία, τις πιο χειρότερες πράξεις. Η ηθική ασυδοσία εις τας τάξεις των θεοσοφιστών είναι τόσο μεγάλη, ούτως ώστε υπάρχει η μορφή της γιόγκα που λέγεται τάντρα γιόγκα, όπου επιδιώκει ένωση με τον Βράχμαν, μέσω αχαλινότων, λέγει, σεξουαλικών πράξεων. Η μορφή αυτή περιλαμβάνει σεξουαλική μαγεία. Ερχόμεθα τώρα να κάνουν και μαγεία με ανώμαλες πορνικές πράξεις. Να κάθονται, να καλούν τους διαβόλους μέσα σε ένα όργιο σαρκικών αμαρτιών και με αυτό να στέλνουν στον κόσμο τους διαβόλους για να τυραννούν τον κόσμο. Ένας από τους ήρωας αυτής είναι και ο πασίγνωστος Ινδός Γκουρού, ο Μακβάν Ράζνης, ο οποίος ακριβώς δίδει αυτάς τας θεωρίες. Χαρακτηριστικά του πνεύματος των ηγετών της νέας εποχής είναι όσα σχετικά γράφουν, κατηγορώντας τον απάνθρωπο, αφύσικο και ανώμαλο πουριτανισμό που χαρακτηρίζει τις δυτικές θρησκείες και επαινώντας ποιον, τον Ινδουισμό, ενθαρρύνει τη σαρκική ειδονή, θεωρεί την ικανοποίηση των ορέξεων του σώματος ως ένα απαραίτητο βήμα για την αρμονική σχέση του σώματος με το πνεύμα, τη μόνη σχέση που μπορεί να οδηγήσει στη φιλοσοφική λύτρωση. Και ξέρετε ότι σας είπα ότι υπάρχει και αυτή η σχολή εδώ, η σχολή, η νέα σχολή, η οποία οδηγεί τους νέους και τους λέει ότι να αμαρτήσεις, με την αμαρτία δείχνεις ότι αγαπάς αυτόν που είναι κοντά σου. Και τούτο ονομάζεται Νικολαϊτισμός. Όσοι διαβάζετε την Αγία Γραφή, ανοίξετε την Αγία Γραφή στην Αποκάλυψη και θα δείτε τον Νικολαϊτισμό, οι οπαδοί του Νικολάου, ενός εκ των 7 διακόνων, τους οποίους εξέλεξαν οι Απόστολοι. Αυτός ο Νικόλαος έχει οπαδούς οι οποίοι φέρουν το όνομα Νικολαϊτιστέ και αυτοί κηρύττουν ότι η λύτρωση του ανθρώπου, το να ενωθεί με τον Θεό, πρέπει, λέγει, να πράξει την αμαρτία. Αγαπάς ένα πρόσωπο, λέγει, πρέπει να κάνεις και την αμαρτία μαζί του. Αυτός είναι ο Νικολαϊτισμός. Μη μιλάτε. Όσα θέλετε δεχτείτε τα, όσα δεν θέλετε μην τα δεχτείτε. Αυτά είναι θέματα δικά σας. Εδώ κηρύττουμε αλήθειες, κηρύττουμε τον Λόγο του Θεού, κηρύττουμε και φωτίζουμε τα παιδιά του Θεού, για να είναι προφυλαγμένα. Το αντίθετο. Και άλλος προφήτης της νέας εποχής υποστηρίζει ότι γνωρίζουν πόσο η σεξουαλική δύναμη είναι μια πολύτιμη ενέργεια και γι' αυτό δεν τις σπαταρούν, αλλά αντίθετα τη χρησιμοποιούν για να γίνουν ανώτερα όντα, για να γίνουν θεοί. Δηλαδή, όταν κυλιστούν μέσα εις το βόθρον, θα γίνουν θεοί. Αυτό είναι το σύνθημά τους. Λέγει, για να γίνεις θεός, λέγει, πρέπει να χορτάσεις τη σαρκική αμαρτία. Τότε θα γίνεις θεός. Αδερφοί μου, τελειώσαμε. Τα θέματα είναι πολύ συγκλονιστικά, αδερφοί μου, και πρέπει όλοι μας να ανησυχήσουμε, διότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία, να προσέξουμε τώρα τα συνθήματα τα οποία δίδονται, ότι δεν υπάρχει τίποτε να κρατήσει τον άνθρωπο, δηλαδή να είναι ανώτερο δημιούργημα του Θεού, αλλά πρέπει να αποκτηνωθεί, να κατέβει κάτω από τα ζώα, διότι ακριβώς και η εξέλιξη του ανθρώπου γίνεται από το ρηχτό και έφτασε στην πέτρα και έφτασε.